Βρισκόμαστε εδώ πέρα πρώτα απ' όλα για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες εδώ και 4 συνεχόμενα 24 ώρα για να σώσουν ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί από το βιός των ανθρώπων και το φυσικό μας πλούτο. Δεύτερον, θέλουμε να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι θα παλέψουμε με όλες μας δυνάμεις και θα διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος όλων των μικρών επαγγελματιών και των καταστημάτων εστίασης που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή από την Ψάθα, στο Πόρτο Γερμενό, στα Βίλια. Αυτοί οι άνθρωποι, όντας χτυπημένοι από τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας, μετά το ισχυρότατο πλήγμα που δέχτηκαν στο εισόδημά τους, τους βρίσκει δεύτερη συμφορά μέσα σε ένα χρόνο, από τη μία παλινοδία της κυβέρνησης πέφτουν στην άλλη, εν μέσω της τουριστικής περίοδου που περιμένουν για να δουλέψουν. Οι λίγοι μήνες, αυτοί οι 4 μήνες που περιμένουν να δουλέψουν, κόβονται αυτή τη στιγμή στη μέση. Ανησυχούν για τα σπίτια τους, ανησυχούν για το μέλλον των καταστημάτων τους και των οικογενειών τους. Ζητάμε άμεσα τώρα να ανακοινωθούν μέτρα στήριξης του εισοδήματος, στήριξη των ενοικίων πληρών στα καταστήματά τους και να παγώσουν αμέσως ό,τι χρέη έχουν σε τράπεζες, σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία.